σήμερα, όπως βλέπετε και από τα μαλλιά μου, θα σας δείξω ένα δεύτερο τρόπο για να κάνετε τα μαλλιά σας σγουρά. Θα σας έχω και το link από το προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Επειδή τα δικά μου τα μαλλιά δεν κρατάνε και πολύ όταν τα κάνω σγουρά, αυτό το πράγμα το κάνω το βράδυ, λούζω τα μαλλιά μου και μετά κάνω αυτή τη διαδικασία για να γίνω σγουρά. Τα αφήνω όλο το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί τα βγάζω. Λοιπόν, τι κάνω τώρα να σας δείξω. Ας βγάλω αυτό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, γίνονται αρκετά σγουρά. Λοιπόν, από αυτήν εδώ την πλευρά, λοιπόν, να σας δείξω, τα χωρίζω τα μαλλιά μου στη μέση. Παίρνω αυτό εδώ το κομμάτι. Το χωρίζω και αυτό στη μέση. Και έτσι έχω δύο λωρίδες, ας το πούμε, μαλλιών. Παίρνω την έξω πλευρά, τη βάζω από πάνω και το ξανακάνω. Τώρα, από εδώ και πέρα, παίρνω κάποια μαλλιά από πίσω μέχρι μπροστά, τα οποία τα ενσωματώνω στην μπροστινή πάντα λωρίδα. Λοιπόν, πήρα τώρα κάποια μαλλιά, όπως βλέπετε. Το ξαναβάζω πάνω από την άλλη. Παίρνω πάλι κάποια μαλλιά. Το ξαναβάζω από πάνω. Λοιπόν, αυτό το κάνω μέχρι να τελειώσουνε. Στο κάνω λίγο γρήγορα. Λοιπόν, αφού φτάσω σε αυτήν εδώ τη θέση, κάνω μέχρι ένα σημείο τις δύο λωρίδες τη μία πάνω στην άλλη και μετά συνεχίζω και κάνω αυτό το πράγμα που έκανα και στο προηγούμενο βίντεο, δηλαδή είναι και τα δύο μαζί, ενσωματωμένες οι λωρίδες, και απλά το στριφογυρίζω. Λοιπόν, αφού φτάσω στο τέλος, το βάζω έτσι από μπροστά και το γυρνάω και κάνει έτσι αυτό το πραγματάκι. Παίρνω ένα λαστιχάκι και απλά το δένω. Πρέπει να το δέσουμε αρκετά σφιχτά, όπως και αυτή τη διαδικασία που κάνουμε, για να γίνουν τα μαλλιά μας σγουρά. Και το αποτέλεσμα, λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Γίνονται πιο σγουρά από την άλλη μέθοδο. Δεν τα χτενίζω βέβαια, γιατί φριζάρουν πολύ, οπότε απλά τα χτενίζω λίγο με τα χέρια. Όπως βλέπετε, έχουν γίνει πάρα πολύ σγουρά. Και είναι πολύ εύκολος τρόπος να τα κάνετε σγουρά και χωρίς να καταστρέψετε τα μαλλιά σας με τη θερμότητα. Αυτό, λοιπόν, είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πολλά φιλάκια. Bye!